Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Δημιούργησε τα πάντα με το λόγο Του. Όταν κοιτάμε τον ουρανό και τη γη, δοξάζουμε τον Δημιουργό, αυτόν που κρατά το σύμπαν, τον φιλεύσπλαχνο, τον ελεήμονα. Όλα όσα έκανε ο Θεός είναι καλά. Όλα αποκαλύπτουν το μεγαλείο Του, την καλοσύνη, τη δύναμή Του. Ο Θεός δημιούργησε όλα τα είδη των φυτών και των ζώων. Κατόπιν έφτιαξε τον άνθρωπο από το χώμα της γης. Φύσηξε μέσα στα ρουθούνια του και του έδωσε ζωή. Ο πρώτος άνθρωπος ονομάστηκε Αδάμ. Ο Θεός πήρε ένα πλευρό του Αδάμ και από αυτό δημιούργησε τη γυναίκα για να είναι σύντροφος του άντρα. Αυτή η γυναίκα ονομάστηκε Εύα. Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα και τη γυναίκα με κάποιες από τις δικές του ιδιότητες για να μπορούν να έχουν μια στενή σχέση μαζί του. Ζούσαν ευτυχισμένοι κοντά του σε έναν όμορφο κήπο που τους είχε ετοιμάσει, την Εδέμ. Δεν υπήρχε τότε κανένας πόνος, ούτε θάνατος. Ο Θεός είπε στον Αδάμ, «Μπορείς να τρως από τους καρπούς όλων των δέντρων, εκτός από ένα. Αν φας εκείνο τον καρπό θα πεθάνεις». Κάποια μέρα όμως ο Σατανάς ξεγέλασε την Εύα. Πήρε τον καρπό του δέντρου, έφαγε και έδωσε και στον Αδάμ να φάει. Αυτή η άσχημη πράξη χάλασε τη σχέση τους με το Θεό, γιατί ο Θεός είναι Άγιος και οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να ζουν κοντά Του. Έτσι ο Θεός τους έδιωξε από τον κήπο της Εδέμ, επειδή αμάρτησαν και δεν υπάκουσαν σε Αυτόν. Από τότε, όλοι οι άνθρωποι ζουν μέσα στα βάσανα και τον πόνο και πεθαίνουν. Ο φιλεύσπλαχνος Θεός όμως είχε ένα σχέδιο να φέρει τους ανθρώπους και πάλι κοντά Του για να μπορούν να ζουν για πάντα μαζί Του, στη Βασιλεία Του. Στις γραφές, ο Θεός φανερώνει το σχέδιό Του για να σώσει τους ανθρώπους από την τιμωρία, να τους γλιτώσει από την αμαρτία και την ντροπή και να τους φέρει κοντά Του και πάλι. Ένα μέρος από το σχέδιό Του το φανέρωσε ο Θεός στον προφήτη Αβραάμ. Ο Αβραάμ εμπιστεύτηκε το Θεό και τον τίμησε. Και ο Θεός υποσχέθηκε να τον ευλογήσει και να ευλογήσει δι' αυτού όλους τους λαούς της γης. Υποσχέθηκε να του δώσει πολλούς απογόνους, όσοι είναι οι κόκκοι της άμμος, στις ακτές και τα στέρια του ουρανού. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό. Έτσι ο Θεός θεώρησε τον Αβραάμ δίκαιο υπηρέτη Του και τον ονόμασε «Φίλο του Θεού». Ο Θεός έβαλε σε δοκιμασία τον Αβραάμ για να δει αν θα τον εμπιστευόταν και αν θα υπάκουε στις εντολές Του. Είπε λοιπόν στον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του. Ο Αβραάμ γνώριζε ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί να του δώσει απογόνους από αυτό το γιο, αλλά αποφάσισε να υπακούσει και να εμπιστευτεί το Θεό. Γι' αυτό και ετοιμάστηκε να θυσιάσει το γιο του στο Θεό. Ο Αβραάμ σήκωσε το μαχαίρι του. Αλλά ο Θεός του είπε, «Μη θυσιάσεις το παιδί σου. Κατάλαβα ότι με αγαπάς και είσαι έτοιμος να με υπακούσεις». Τότε ο Αβραάμ είδε ένα κρυάρι εκεί κοντά. Πήρε λοιπόν το κρυάρι που του έστειλε ο Θεός και το θυσίασε αντί για το γιο του. Όταν ο φιλεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός έστειλε στον Αβραάμ ένα κρυάρι για να το θυσιάσει στη θέση του γιού του, φανέρωσε τη μεγάλη αγάπη του για τους ανθρώπους. Μας αγαπάει όπως ένας καλός πατέρας αγαπάει το γιο του. Έτσι ο Θεός αποκάλυψε ότι σχεδίαζε να θυσιάσει κάποιον που θα πέθαινε στη θέση των ανθρώπων. Ο ελεήμων Θεός φανέρωσε μέσα από τις γραφές ότι θα έστρινε κάποιον αναμάρτητο για να πεθάνει στη θέση των ανθρώπων
και να τους απαλλάξει από την ντροπή και την αμαρτία. Με τη μεγάλη αυτή θυσία, όσοι θα πίστευαν στο Θεό θα μπορούσαν να ζήσουν μαζί Του αιώνια. Οι προφήτες τον ονόμασαν Μεσσία. Είπαν ότι ο Θεός θα έστελνε το Μεσσία για να σώσει τους ανθρώπους και να βασιλέψει για πάντα στο όνομα του Θεού. Εκατοντάδες χρόνια πριν έρθει ο Μεσσίας, οι προφήτες μίλησαν για όσα θα έκανε και όσα θα πάθαινε εκείνος. Ο προφήτης Δαβίδ είπε ότι ο Θεός θα έλεγε για τον Μεσσία «Εσύ είσαι ο γιος μου». Οι προφήτες δεν μιλούσαν για φυσικό γιο, αλλά για τον αιώνιο λόγο του Θεού που θα γεννιόταν μέσω της Παρθένου Μαρίας σαν κανονικός άνθρωπος. Οι προφήτες χρησιμοποίησαν την ονομασία «γιος του Θεού» για να μιλήσουν για τη στενή σχέση του Μεσσία με τον Θεό και το έργο του. Οι προφήτες είπαν «Μία παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει έναν γιο». Οι προφήτες έγραψαν ακόμη ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ και ότι θα μπει στην Ιερουσαλήμ σαν βασιλιάς. Έγραψαν επίσης ότι θα τον προδώσει ένας φίλος του για 30 ασημένια νομίσματα. Οι προφήτες είπαν πως ο Μεσσίας θα θυσιάσει τη ζωή του, αλλά ο Θεός θα τον αναστήσει από το θάνατο 3 μέρες μετά. Οι προφήτες ονόμασαν το Μεσσία γιο του ανθρώπου, διότι ήταν και άνθρωπος, και είπαν ότι θα επιστρέψει κοντά στο Θεό και ότι ο Θεός θα του δώσει εξουσία επάνω σε όλα τα έθνη για πάντα. Πριν 2000 χρόνια έζησε στον κόσμο μας κάποιος που λεγόταν Ιησούς. Οι άνθρωποι που τον γνώρισαν αναρωτιόντουσαν μήπως αυτός ήταν ο Μεσσίας. Η ζωή του Ιησού εκπληρώνει όσα είχαν πει οι προφήτες. Θα δείτε ποιος είναι ο Ιησούς, καθώς και κάποια από όσα έκανε και είπε, όπως τα αναφέρουν οι γραφές. Σε αυτή την ταινία, κάποιος άνθρωπος παίζει το ρόλο του Ιησού. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά έγινε για να μπορέσουν να μάθουν όλοι για τη ζωή του Ιησού και για τις υποσχέσεις του Θεού. Αγαπητέ Θεόφιλε, σου γράφω τα γεγονότα όπως ακριβώς συνέβησαν ανάμεσά μας για να γνωρίσεις την απόλυτη αλήθεια για όλα όσα έγιναν. Τις μέρες που ο Κέσαρας Αύγουστος ήταν αυτοκράτορας της Ρώμης και ο Ηρώδης ο Μέγας ήταν βασιλιάς της Ιουδαίας, ο Θεός έστειλε τον Άγγελο Γαβρίλ να επισκεφτεί μια κοπέλα παρθένο στην πόλη της Ναζαρέτ. Το όνομά της ήταν Μαριάμ. Μη φοβάσαι, Μαριάμ, γιατί βρήκες χάρη από τον Θεό. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς. Πώς θα γίνει αυτό? Είμαι παρθένος. Το Πνεύμα το Άγιο θα σε ευλογήσει και το παιδί σου θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος στους αιώνες των αιώνων. Μετά η Μαριάμ επισκέφθηκε την εξαδέλφη της την Ελισάβετ που κι αυτή ήταν έγκυος από θαύμα. Ελισάβετ! Μαριάμ! Ξαδέρφη μου Μαριάμ! Η πιο ευλογημένη από όλες μας. Και ευλογημένο το παιδί που θα γεννήσεις. Γιατί μόλις άκουσα να με χαιρετάς, μέσα μου ένιωσα χαρούμενα το βρέφος να σκυρτάει. Η ψυχή μου ενεί και δοξάζει τον Κύριο. Και το πνεύμα μου χαίρεται και αγαλιά για το Θεό το σωτήρα μου. Από εδώ και πέρα όλες οι γενιές θα με μακαρίζουν. Ακούστε καλά όλοι οι κάτοικοι της Ναζαρέτ. Με διαταγή του 4 Αυγουστού πρέπει να γίνει απογραφή σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας. Όλοι οι κάτοικοι πρέπει να πάνε και να απογραφούν στους τόπους καταγωγής τους.
Έτσι η Μαριάμ πήγε με το μνηστήρα της τον Ιωσήφ στη Βηθλέμ για να απογραφούν. Όμως δεν υπήρχε τόπος για αυτούς στη Βηθλέμ και το μόνο κατάλημα που μπόρεσαν να βρουν ήταν ένας ταπεινός στάβλος. Σε εκείνη την περιοχή κάποιοι βοσκοί φύλαγαν τα πρόβατά τους μέσα στη νύχτα, όταν ξαφνικά άγγελος Κυρίου φάνηκε μπροστά τους και γύρω τους έλαμψε η δόξα του Θεού. Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε ο Χριστός, ο Κύριος, ο Σωτήρας. Οι βοσκοί βιάστηκαν να πάνε να δουν το νεογέννητο βρέφος στη Φάτνη και ήταν οι πρώτοι που διάδωσαν το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Σωτήρα από την Παρθένο Μαρία. Όταν ήρθε η μέρα της περιτομής του βρέφους, του έδωσαν το όνομα Ιησούς και ο Ιωσήφ με τη Μαριάμ πήγαν το παιδί στα Ιεροσόλυμα για να το παρουσιάσουν στον Κύριο. Στο ναό ζούσε ένας καλός και ευσεβής γέροντας, στον οποίον το Άγιο Πνεύμα είχε φανερώσει ότι δεν θα πέθαινε μέχρι να έβλεπε τον Μεσσία. Το όνομά του ήταν Σιμεών. «Κύριε, ανάπαυσε τώρα το δούλο σου με ειρήνη, όπως του το υποσχέθηκες». «Γιατί τα μάτια μου είδαν το Σωτήρα που έστειλες. Αυτό το παιδί είναι ο εκλεκτός του Θεού. Και εσείς να είστε ευλογημένοι». Και όταν τελείωσαν όλα όσα έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και γύρισαν στη Ναζαρέτ. Όταν ο Ιησούς έγινε 12 χρόνων, ο Ιωσήφ και η Μαριάμ τον πήραν μαζί τους στην Ιερουσαλήμ για τη γιορτή του Πάσχα. Μετά τη γιορτή, πήραν το δρόμο του γυρισμού, νομίζοντας πως το παιδί ήταν μαζί τους. Ο Ιησούς όμως είχε μείνει πίσω στην Ιερουσαλήμ. Γύρισαν στην πόλη για να τον αναζητήσουν και την τρίτη μέρα τον βρήκαν στο ναό να κάθεται μαζί με τους νομοδιδασκάλους. «Τι νους είναι αυτό το παιδί που κάνει τέτοιες ερωτήσεις?» «Είναι από τη Ναζαρέτ. Νομίζαμε πως ήταν μαζί μας. Συγχωρέστε τον για το ζήλο». Όλοι όσοι τον άκουσαν έμειναν έκπληκτοι. «Παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό? Ο πατέρας σου και εγώ ανησυχήσαμε πολύ και σ' αναζητούσαμε παντού». «Γιατί με ψάχνατε? Δεν ξέρετε πως πρέπει να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Γύρισε λοιπόν μαζί του στη Ναζαρέτ, όπου μεγάλωνε και αύξαινε σε σοφία και χάρη Θεού. Η ζωή, το έργο και τα πάθη του Ιησού. Όπως εξιστορούνται κυρίως στο κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Στο 15ο χρόνο της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου, όταν ηγεμόνας της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος, τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης και αρχιερείς, ο Άννας και ο Καϊάφας, ήρθε μήνυμα από το Θεό στον Ιωάννη στην έρημο και άρχισε να περιοδεύει όλη την περιοχή του Ιορδάνη και να κηρύττει το βάπτισμα της μετάνοιας για συγχώρεση των αμαρτιών. «Απαρνηθείτε τις αμαρτίες σας, βαπτιστείτε και ο Θεός θα σας συγχωρέσει. Ό,τι σας λέω είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Μια δυνατή φωνή αντυχεί στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον ερχομό του Κυρίου. Κάντε ίσια τα μονοπάτια του. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει. Κάθε λόφος και βουνό θα ισοπεδωθεί. Οι στραβοί δρόμοι θα ισιώσουν.
και οι κακοτράχανοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε κάθε άνθρωπος θα δει τη σωτηρία του Θεού. Μα τι να κάνουμε? Πες μας τι πρέπει να κάνουμε. Ω γενιά από έχιδνες. Τι θέλεις να κάνουμε? Πες μας πού να στραφούμε. Όποιος έχει δύο χιτώνες, να δώσει τον έναν σ' όποιον δεν έχει κανέναν. Κι όποιος έχει τρόφιμα, ας κάνει το ίδιο. Δάσκαλε, είμαστε τελώνες. Τι να κάνουμε? Μην εισπράτετε περισσότερα από το νόμιμο. Τότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Μην παίρνετε ποτέ χρήματα με τη βία. Δεν επιτρέπετε να συκοφαντείτε κανέναν. Να αρκείστε στο μισθό σας. Για πες μας, εσύ είσαι ο Χριστός? Εγώ σας βαπτίζω με νερό, μα έρχεται κάποιος που είναι πολύ πιο σπουδαίος από μένα. Δεν είμαι άξιος ούτε τα σαντάλια του να λύσω. Εκείνος θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Κρατά το λιχνιστήρι στο χέρι του για να ξεχωρίσει το άχυρο και να μαζέψει το στάρι στην αποθήκη του. Και το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε και στάθηκε πάνω στον Ιησού με μορφή περιστεριού. Και ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό. «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός. Εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Όταν ο Ιησούς άρχισε το έργο του, ήταν περίπου 30 χρόνων. Έφυγε από τον Ιορδάνη γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα που τον οδήγησε στην έρημο. Εκεί για 40 ολόκληρες μέρες ο διάβολος τον έβαζε σε πειρασμό. Τις μέρες αυτές δεν έφαγε τίποτα. Και ο διάβολος του είπε: «Αν είσαι γιος του Θεού, πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Είναι γραμμένο: «Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο του Θεού». Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε κάπου ψηλά και του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης. «Θα σου δώσω όλη αυτήν την εξουσία και όλο τον πλούτο. Είναι δικά μου και εγώ μπορώ να τα δώσω σε όποιον επιλέξω. Θα γίνουν όλα δικά σου, αν με προσκυνήσεις». «Είναι γραμμένο τον Κύριο το Θεό σου να προσκυνάς και αυτόν μόνο να λατρεύεις». Τότε ο διάβολος τον έφερε στην Ιερουσαλήμ και τον ανέβασε στην άκρη της στέγης του ναού. «Αν είσαι ο Υιός του Θεού, πέσε από εδώ κάτω, διότι οι γραφές λένε, ο Θεός θα διατάξει τους αγγέλους του να σε προστατέψουν. Λένε ακόμη, θα σε σηκώσουν στα χέρια τους για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα». «Οι γραφές λένε, σε πειρασμό μη βάζεις το Θεό σου».
Μετά επέστρεψε στη Ναζαρέτ όπου είχε μεγαλώσει. Γεια σου. Χαίρετε. Και κατά την ημέρα του Σαββάτου, όπως το συνήθιζε, πήγε στη συναγωγή. Εκεί του ζήτησα να διαβάσει μια περικοπή από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Το Πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου, γιατί με έστειλε να φέρω στους φτωχούς νέα χαρμόσυνα. Μήνυμα λευτεριάς στους εχμαλώτους και στους τυφλούς το φως τους. Να ελευθερώσω όσους καταπιέζονται και να διακηρύξω πως ήρθε η ώρα που ο Κύριος θα σώσει το λαό του. Μιλάει όμορφα. Η προφητεία αυτή που μόλις ακούσατε εκπληρώθηκε σήμερα. Εκπληρώθηκε σήμερα! Μόνο ο Μεσσίας μπορεί να την εκπληρώσει. Και πού το ξέρουμε? Θα μου πείτε ασφαλώς αυτή την παροιμία. Γιατρέ, γιάτρεψε τον εαυτό σου. Θα μου πείτε ακόμα, κάνε και εδώ στην πατρίδα σου αυτά που ακούσαμε ότι έκανε στην Καπερναούμ. Αλήθεια σας λέω, κανένας προφήτης δεν έγινε δεκτός στην πατρίδα του. Με αυτά τα λόγια ο Ιησούς αποκάλυψε πως ήταν ο Μεσσίας. Ο χρησμένος από το Θεό, σωτήρας του λαού του. Όμως εκείνοι, οι Ιουδαίοι, δεν τον αποδέχτηκαν ως Μεσσία. Θέλησαν τότε να τον ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε ανάμεσα από το πλήθος και τράβηξε το δρόμο του. Έπειτα κατέβηκε στην Καπερναούμ, μια πόλη της Γαλιλαίας. Η ρωμαϊκή κατοχή ήταν φανερή παντού και οι άνθρωποι λαχταρούσαν τον ερχομό του Μεσσία για να τους απαλλάξει από την τυραννία. Ειρήνη σε εσάς. Ναι, κύριε. Να μπω στη βάρκα σου, Σίμωνα. Γιατί όχι. Δεν πιστεύω να φύγει, ε. Μίλησέ μας, μίλησέ μας. Μίλησέ μας. Ιησού, μίλησέ μας. Κάποτε δύο άντρες πήγαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος ήταν τελώνης. Ο Φαρισαίος προσευχήθηκε μόνος και επιδεικτικά. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι άπλιστος, άδικος και μοιχός όπως οι άλλοι. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν εκείνον εκεί τον τελώνη. Νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα. Δίνω το 1/10 από τα εισοδήματά μου». Ο τελώνης όμως στεκόταν κάπου παράμερα και δεν τολμούσε ούτε να κοιτάξει τον ουρανό. Τυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό». Σας λέω, ο τελώνης γύρισε σπίτι του δικαιωμένος από το Θεό, ο Φαρισαίος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και όποιος ταπεινώνεται θα υψωθεί. Πηγαίνετε ξανά με τη βάρκα σας στα βαθιά. Και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμβα. Μα, κύριε, όλη τη νύχτα δουλεύαμε σκληρά και δεν πιάσαμε τίποτε.
Όμως αφού το λες εσύ, θα τα ξαναρίξω τα δίχτυα. Ιάκωβε! Ιωάννη! Ιάκωβε, Ιωάννη, φέρτε τη βάρκα σας εδώ. Βοηθήστε μας, γρήγορα. Δεν μπορούμε, τα χέρια μας είναι γεμάτα. Φτάνουμε. Αρκετά είναι. Φύγε από κοντά μου, κύριε. Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Μη φοβάσαι. Από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους. Ελάτε σε μένα. Ακούστε τα λόγια μου και θα έχετε ζωή. Αναζητήσετε τον Κύριο τώρα που μπορεί να βρεθεί. Καλέστε τον όσο είναι κοντά. Ο αμαρτωλός σας αλλάξει ζωή και ο άδικος αποφάσεις. Επιστρέψτε στον Κύριο και εκείνος θα σας πλαχνιστεί. Θα συγχωρήσει τις αμαρτίες σας και εσείς θα πορευθείτε με χαρά και θα βαδίσετε με ειρήνη. Έρχεται! Νάτος, κοιτάξτε! Έρχεται! Ιησού! Σε εγκατέλω, Ιησού! Σώσε τη μοναχοκόρη μου! Σπλαχνίσου την, Κύριε! Μόνο 12 χρόνων είναι και πεθαίνει. Σε ικετεύω, έλα μαζί μου. Γεια, Ιρε, λυπάμαι. Ιησού! Η κόρη σου πέθανε. Μην ενοχλείς το διδάσκαλο. Μη φοβάσαι. Πίστευε μόνο και θα γίνει καλά. Να μην κλαίτε. Δεν πέθανε, μόνο κοιμάται. Κόρη, σήκω. Δώστε της κάτι να φάει. Προσέξτε. Δεν θα το αναφέρετε σε κανέναν. Μετά από αυτά είδεν Αντελόνη με το όνομα Ματθαίος Λεβής καθισμένο στο τελωνείο του για την ίσπραξη των φόρων. Ακολούθησέ με.
Εκείνες τις μέρες ο Ιησούς ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί. Προσευχόταν όλη τη νύχτα. Και όταν ξημέρωσε, κάλεσε 12 από τους μαθητές του και τους ονόμασε Αποστόλους. Τον Σίμωνα που τον φώναζε και Πέτρο. Και τον Ανδρέα τον αδελφό του. Τον Ιάκωβο. Τον Ιωάννη. Τον Φίλιππο. Και τον Βαρθολομαίο. Τον Ματθαίο. Και τον Θωμά. Τον Ιάκωβο, τον ιό του Αλφαίου. Και τον Σίμωνα, τον Ζηλωτή. Τον Ιούδα, τον αδελφό του Ιάκωβου. Και τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, που αργότερα τον πρόδωσε. Μακάρι εσείς οι φτωχοί, γιατί σας ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι εσείς που πεινάτε, γιατί θα χορτάσετε. Μακάρι εσείς που κλαίτε, γιατί θα γελάσετε. Μακάρι θα είστε όταν σας μισήσουν, όταν σας διώξουν, όταν σας χλεβάσουν εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Τότε γεμίστε με χαρά και αγαλίαση. Γιατί σας περιμένει μεγάλη ανταμοιβή στον ουρανό, επειδή τα ίδια έκαναν και οι πρόγονοι τους τους προφήτες. Δεκαεπτά, δεκαοχτώ, δεκαεννιά, είκοσι. Αυτά είναι όλα. Τι θα πει αυτά είναι όλα, τι θα πει. Αλίμονο σε εσάς τους πλούσιους. Γιατί τελειώνει η καλοπέρασή σας. Δεν του αρέσουν τα πλούτη, τρελός θα είναι. Αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε. Γιατί θα θρηνήσετε. Αλίμονο σε εσάς που σας κολακεύουν, όπως κολάκευαν τους ψευδοπροφήτες οι προγονείς σας. Αλλά εγώ λέω σε εσάς που μ' ακούτε, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευεργετείτε όσους σας μισούν και όσους σας καταργιούνται. Προσεύχεστε για τους εχθρούς σας. Αν κάποιος εχτυπήσει στο ένα μάγουλο, γύρνα του και το άλλο. Αν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, δώσ' του και το πουκάμισο. Σ' όποιον σου ζητάει, δώσε. Κι αν σας πάρουν τα πράγματά σας, μην τα ζητήσετε πίσω. Φερθείτε στους άλλους όπως θα θέλατε να σας φερθούν. Αν αγαπάτε μονάχα αυτούς που σας αγαπούν, ποια είναι η καλοσύνη σας? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και αν ευεργετείτε αυτούς που σας ευεργετούν, για ποιο λόγο να ευλογηθείτε? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Πώς μπορεί και την αγγίζει? Πώς μπορεί και της μιλάει? Την ντροπή.
Όχι. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να κάνετε το καλό. Χωρίς να περιμένετε ανταπόδοση. Και θα έχετε μεγάλη ανταμοιβή. Και θα ονομαστείτε παιδιά του Θεού. Γιατί εκείνος ευεργετεί ακόμα και τους αχάριστους. Να έχετε έλεος, όπως και επουράνιος πατέρας σας. Σώσα μας, Ιησού! Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε. Συγχωρείτε και θα συγχωρεθείτε. Οδήγησέ μας το δρόμο σου, Κύριε! Δώστε και εσείς τα λάβετε. Με όποιο μέτρο μετράτε, με το ίδιο θα μετρηθείτε. Μπορεί τυφλός να οδηγεί τυφλό. Δεν θα πέσουν κι οι δυο σε λάκκο. Γιατί βλέπεις την ακίδα στο μάτι του αδελφού σου και όχι το δοκάρι στο δικό σου το μάτι. Οδήγησέ μας, Κύριε! Σε έχουμε ανάγκη, Κύριε! Ευλογημένη είναι η μητέρα που σε φύλασε, Κύριε! Ευλογημένη είναι εκείνη που ακούνε το Λόγο του Θεού και υπακούουν. Θα ήθελα να το γνωρίσω. Λες να είναι ο Μεσσίας. Ένας από τους Φαρισαίους τον προσκάλεσε σε γεύμα. Ο Ιησούς πήγε στο σπίτι του και κάθισε να φάει. Άντε παιδιά, πηγαίνετε έξω. Μ' ακούσατε? Έξω. Πάντα το κεφαλί τους κάνουν. Τι γυρεύει αυτή εδώ? Δεν ξέρω. Αν αυτός ο άνθρωπος ήταν στα αλήθεια προφήτης, θα ήξερε τι είδους γυναίκα τον αγγίζει. Θα ήξερε για την αμαρτωλή ζωή της. Ξέρω ποια είναι αυτή η γυναίκα, Σίμων. Άκουσε όμως κάτι. Ένας δανειστής είχε δύο χρεοφυλέτες. Ο ένας όφιλε 500 δινάρια και ο άλλος 50. Κανένας δεν μπορούσε να τα ξεπληρώσει και εκείνος τους τα χάρισε. Ποιος θα του είναι πιο ευγνώμων? Νομίζω εκείνος τον οποίον χάρισε τα πιο πολλά. Σωστά. Βλέπεις αυτή τη γυναίκα. Ήρθα στο σπίτι σου και δεν μου έδωσες νερό για να πλύνω τα πόδια μου. Αυτή όμως τα έπλυνε με τα δάκρυά της και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Με φίλημα δεν με καλωσόρισες. Αυτή όμως δεν έπαψε να μου φυλά τα πόδια. Δεν μου άλυψες το κεφάλι με λάδι. Ενώ αυτή άλυψε τα πόδια μου με μύρο. Σου λέω λοιπόν ότι η μεγάλη της αγάπη οφείλεται στη συγχώρηση των πολλών αμαρτιών της. Σ' όποιον συγχωρούνται λίγα, λιγότερο αγαπάει. Οι αμαρτίες σου συγχωρέθηκαν. Μα πώς μπορεί και το λένε. Η πίστη σου σέσωσε. Ζήσε με ειρήνη. Ιησούς περιόδευε κηρύττοντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Μαζί του ήταν οι 12 μαθητές του και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και πονηρά πνεύματα. Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Ιωάννα, η σύζυγος του Χουζά που ήταν αξιωματούχος του Ηρώδη και η Σουσάνα.
Όμως ο Ηρώδης, ο τετράρχης της Γαλιλαίας, έριξε στη φυλακή τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος κατέκρινε το γάμο του με τη γυναίκα του αδελφού του. Λοιπόν, σαν φτάσαμε στην πύλη της Ναΐν, μια κηδεία έβγαινε έξω από την πόλη. Ο νεκρός ήταν ο μοναχογιός μιας χείρας. Μόλις την είδε ο Ιησούς, η σπλαχνική καρδιά του τη λυπήθηκε. Άγγιξε τον νεκρό και είπε: «Παιδί μου, σου λέω σήκω». Αμέσως ο νεκρός ανακάθισε και τον παρέδωσε στη μητέρα του. Ρωτήστε τον. Πέστε του, εσύ είσαι αυτός που έλεγε ο Ιωάννης ότι θα έρθει? Ή να περιμένουμε κάποιον άλλον? Κύριε. Κύριε. Ο βαπτιστής μας έστειλε να σε ρωτήσουμε. Εσύ είσαι ο ερχόμενος ή να περιμένουμε κάποιον άλλον? Πείτε στον Ιωάννη όσα είδατε και ακούσατε. Βλέπουν οι τυφλοί, περπατούν οι παράλυτοι. Μακάρι όσοι δεν σκανδαλίζονται από μένα. Σε παρακαλώ, σήκωσέ με. Άνεβα στον ώμο μου. Βλέπεις τώρα? Να δω τον Ιησού. Ξεκίνησε ο Γιώργος να σπείρει. Και ενώ έσπερνε, όσοι σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο καταπατήθηκαν. Και τα πουλιά τους φάγανε. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδη γη. Και όταν με τον καιρό φύτρωσαν, ξεράθηκαν γιατί δεν είχαν υγρασία. Άλλοι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια. Μα όταν φύτρωσαν, τότε τα αγκάθια τους έπνιξαν. Όσοι όμως έπεσαν στην έφορη γη, αυτοί φύτρωσαν και έδωσαν καρπό. 100 φορές περισσότερο. Κύριε, γιατί μιλάς με παραβολές όταν διδάσκεις τα πλήθη? Σε εσάς δόθηκε η χάρη να γνωρίσετε τα μυστικά της Βασιλείας του Θεού. Μα στους υπόλοιπους δίνονται με παραβολές, για να μην καταλαβαίνουν όταν ακούνε και να μην βλέπουν όταν κοιτάνε. Να τι σημαίνει η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Εκείνοι που έπεσαν κοντά στο δρόμο είναι αυτοί που ακούσανε. Μετά έρχεται ο διάβολος και με πονηρία αφαιρεί το λόγο από την καρδιά τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Εκείνοι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι οι άνθρωποι που δέχονται με χαρά το λόγο του Θεού. Μα δεν έχουν ρίζα. Πιστεύουν για λίγο μόνο. Μα στον καιρό της δοκιμασίας απομακρύνονται. Οι σπόροι ανάμεσα στα αγκάθια είναι εκείνοι που ακούν. Αλλά οι φροντίδες για τη ζωή, η αγάπη για τα πλούτη και τις απολαύσεις τους πνίγουν. Και δεν μπορούν να καρποφορήσουν. Και οι σπόροι που έπεσαν στην έφορη γη είναι οι άνθρωποι που με καρδιά καλή και δεκτική ακούν το λόγο του Θεού, τον κρατούν μέσα τους και καρποφορούν. Κανένας άνθρωπος που ανάβει λιχνάρι δεν το σκεπάζει, ούτε το βάζει κάτω από το κρεβάτι, αλλά πάνω στο λιχνοστάτι για να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί, ούτε μυστικό που δεν θα γίνει γνωστό και δεν θα έρθει στο φως. Να προσέχετε λοιπόν πώς ακούτε, διότι σ' όποιον έχει θα δοθεί κι άλλο. Αλλά από εκείνον που δεν έχει θα του αφαιρεθεί ακόμα και εκείνο που νομίζει ότι έχει. Δάσκαλε, η μητέρα σου και τα αδέλφια σου είναι απ' έξω και θέλουν να σε δουν. Μητέρα μου και αδέλφια μου είναι όσοι ακούνε το λόγο του Θεού και τον υπακούουν.
Μια μέρα μπήκε μαζί με τους μαθητές του σε μια βάρκα και τους είπε: «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη της λίμνης». Και ενώ έπλεαν στα ανοιχτά, ο Ιησούς αποκοιμήθηκε. Πού είναι η πίστη σας? Και αράξανε στη χώρα των Γαδαρινών που βρίσκεται απέναντι από τη Γαλιλαία. Σε οικιατεύω. Μη με βασανίσεις. Πες πώς σε λένε. Λεγεώνα. Κύριε, σε οικιατεύουμε. Να μην μας στείλεις στην Άβυσσο. Ας εμάς να πούμε στους χείρους. Hey, έλατε πίσω! Σταματήστε! Σταματήστε! Και τα δαιμόνια βγήκαν από τον άνθρωπο. Σταματήστε! Και μπήκαν στους χείρους. Φύγε από τον τόπο μας! Φύγε! Φύγε από εδώ πέρα! Όπου κι αν πας θα σ' ακολουθήσω. Άσε με να έρθω μαζί σου. Γύρνα σπίτι σου και πες τι έκανε ο Θεός για σένα. Ο Ιησούς και οι μαθητές του αποσύρθηκαν στην Βεθσαϊδά. Τα πλήθη του έμαθαν και τον ακολούθησαν. Τους δίδασκε όλη μέρα. Το απόγευμα, ο Πέτρος είπε: «Κύριε,
Άσε τον κόσμο να φύγει. Άστο να πάει στα γύρω χωριά και πέρα στα χωράφια, για να βρει τροφή και κατάλημα. Εδώ είναι ερημιά. Τότε δώστε τους εσείς να φάνε κάτι. Μα εδώ δεν έχουμε παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Ευλογημένος είσαι, Κύριε Θεέ, Βασιλιά του Σύμπαντος, που μας δίνεις τον άρτο απ' τη γη. Αυτό είναι θαύμα. Απίστευτο. Ποιος λένε ότι είμαι? Μερικοί λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Άλλοι λένε πως είσαι ο Ηλίας. Άλλοι πάλι λένε πως είσαι ένας από τους αρχαίους προφήτες που αναστήθηκε. Εσείς όμως, ποιος λέτε ότι είμαι? Εσύ είσαι ο Μεσσίας. Μην το πείτε σε κανέναν. Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υποφέρει. Θα τον θανατώσουν. Όμως την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Ποιος από εσάς θα με ακολουθήσει? Εγώ θα σε ακολουθήσω, Κύριε. Μ' άσε με να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου. Όποιος βάζει το χέρι του στα λέτρη και κοιτάζει πίσω, δεν κάνει για τη Βασιλεία του Θεού. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Ας σηκώνει το σταυρό του και ας μ' ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για χάρη μου, θα τη σώσει. Τι όφελος θα έχει ένας άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και στο τέλος χάσει την ψυχή του? Όποιος άνθρωπος ντραπεί για μένα και τα λόγια μου, σας λέω ότι το ίδιο θα ντραπεί και για αυτόν ο Υιός του ανθρώπου, όταν θα ξανάρθει με τη δόξα του Πατέρα του. Σας βεβαιώνω, κάποιοι από εσάς εδώ δεν θα πεθάνουν μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού. Μετά ο Ιησούς πήρε μαζί του τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο και τον Πέτρο και ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί.
Ενώ προσευχόταν, η όψη του προσώπου του άλλαξε και τα ενδύματά του έγιναν κατάλευκα και αστραφτερά. Τότε εμφανίστηκαν δύο άνδρες με ένδοξη μορφή, ο Μωυσής και ο Ηλίας, και μίλησαν μαζί του για τον σταυρικό του θάνατο. Θα εκπληρώσεις το σχέδιο του Θεού. Θα πεθάνεις στην Ιερουσαλήμ. Καθώς εκείνοι απομακρύνονταν, είπε ο Πέτρος στον Ιησού: «Κύριε, τι ωραία που είμαστε εδώ. Να στήσουμε τρεις σκηνές. Μια για σένα». Ενώ μιλούσε ο Πέτρος, ένα σύννεφο τους κάλυψε και οι μαθητές φοβήθηκαν. «Και μια για τον Ηλία». Τότε μια φωνή ακούστηκε: «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός. Αυτόν να ακούτε». Διδάσκαλε, διδάσκαλε, σε παρακαλώ, σπλαχνίσου το παιδί μου. Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον. Είναι ο μοναχογιός μου. Παρακάλεσε τους μαθητές σου να βγάλουν το δαιμόνιο. Αλλά δεν μπόρεσαν. Ω γενιά άπιστη και διεστραμμένη. Μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας και θα σας υπομένω? Φέρε εδώ το γιο σου. Ως και το πρόσωπό του άλλαξε. Απίστευτο. Μάθε μας να προσευχόμαστε, όπως και ο βαπτιστής στους μαθητές του. Όταν προσεύχεστε να λέτε: «Πάτερ ημών εν της ουρανής, ας είναι Άγιο το όνομά σου, ας έλθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και στη γη, δίνε μας το καθημερινό μας ψωμί και συγχώρησε τις αμαρτίες μας, διότι και εμείς συγχωρούμε εκείνους που αμαρτάνουν σε μας, και μη μας αφήσεις να πέσουμε στον πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από το πονηρό». Ζητάτε και θα πάρετε. Ψάξτε και θα βρείτε. Χτυπήστε και η πόρτα θα ανοίξει. Διότι όποιος ζητά θα πάρει. Και όποιος ψάχνει θα βρει. Και η πόρτα θα ανοίξει σε εκείνον που χτυπά. Ποιος γονιός από σας, όταν του ζητήσει ο γιος του ψάρι, θα του δώσει να φάει φίδι? Ή θα του δώσει σκορπιό αντί για αυγό? Αν εσείς που είστε αμαρτωλοί δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας,
Πόσο μάλλον ο επουράνιος πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους το ζητούν. Σας λέω λοιπόν, μην έχετε έγνοια μόνο για το τι θα φάτε. Μη σας νοιάζει τι θα φορέσετε. Η ζωή είναι πιο πολύτιμη από την τροφή και το σώμα πιο ακριβό από τα ρούχα. Κοιτάξτε τα πουλιά. Ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν. Δεν έχουν αποθήκες, μήτε κελάρια. Κι όμως ο Θεός τα τρέφει. Εσείς δεν είστε πιο πολύτιμοι από τα πουλιά. Ποιος από σας μοχθώντας προσθέτει λίγο χρόνο στη ζωή του? Αν κάτι τόσο μικρό δεν το μπορείτε, γιατί μεριμνάτε για τα άλλα? Δείτε τα κρίνα πώς αυξάνονται. Ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Κι όμως ούτε ο Σολομών σ' όλη του τη δόξα δεν ήταν ντυμένος σαν αυτά. Αν ο Θεός ντύνει το χορτάρι που σήμερα υπάρχει και αύριο το καίνε στη φωτιά, τότε πώς είναι δυνατόν να μην ντύσει εσάς? Άνθρωποι ολιγόπιστοι. Την πίστη μας εσύ, δυνάμωσέ την. Αν είχατε τόση δα πίστη σαν κόκο συναπιού, θα λέγατε σε αυτή τη σικιά, φύγε από εκεί και ρίζωσε στη θάλασσα. Και εκείνη θα υπάκουε. Οι πειρασμοί θα έρθουν σίγουρα, αλλά αλίμονος εκείνο που τους φέρνει. Θα ήταν καλύτερα να δέσει πέτρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα, παρά να κλονίσει την πίστη έστω και ενός μικρού παιδιού. Και με τι θα ρείτε πως μοιάζει η Βασιλεία του Θεού? Μοιάζει με ένα μικρό σπόρο συναπιού που φύτεψε κάποιος στο περιβόλι του. Το φυτό μεγαλώνει και γίνεται δέντρο. Και τα πουλιά φτιάχνουν φωλιές στα κλαδιά του. Τα λόγια του έχουν νόημα δύσκολο. Γιατί κάθεσαι και τρως και πίνεις με φοροεισπράκτορες και με αμαρτωλούς? Δεν χρειάζονται γιατρό υγιής, αλλά όσοι είναι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δίκαιους, αλλά τους αμαρτωλούς. Λέγε μας ξανά για τη βασιλεία σου. Πες μας κι άλλα. Μη φοβάστε εσείς, μικρό πίμνιο, διότι ο πατέρας σας με ευχαρίστηση σας δίνει τη βασιλεία του. Πουλήστε τα αγαθά σας και δώστε τα χρήματα στους φτωχούς. Αποκτήστε έτσι πουγκιά που δεν παλιώνουν και θησαυρούς ανεξάντλητους στους ουρανούς. Εκεί κλέπτης δεν τα πλησιάζει, ούτε σκόρος τα καταστρέφει. Όπου είναι ο θησαυρός σας, είναι εκεί η καρδιά σας. Γυναίκα, είσαι ελεύθερη από την αρρώστια σου. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, έγινε καλά. Είναι θαύμα. Γιατρεύτηκε. Έλατε να δείτε. Δόξα στο Θεό. 18 χρόνια, να είσαι ευλογημένος, δάσκαλε. 6 είναι οι μέρες που πρέπει να εργαζόμαστε. Να έρχεστε μία από αυτές τις μέρες για να θεραπεύεστε. Αλλά όχι το Σάββατο. Άνθρωποι υποκριτές. Ο καθένας από εσάς θα έβγαζε το βόδι ή το γαϊδούρι του από το στάβλο το Σάββατο και θα το πότιζε. Και αυτή εδώ, απόγονος του Αβραάμ, που ο Σατανάς την έδεσε για 18 χρόνια, δεν θα έπρεπε να ελευθερωθεί το Σάββατο?
Δάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Γιατί με λες αγαθό? Μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Τις εντολές τις ξέρεις. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Όλα αυτά που μου λες τώρα, εγώ τα τηρώ από τα νιάτα μου. Τότε ένα μόνο σου μένει να κάνεις. Πούλησε ό,τι έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις πλούτη στον ουρανό. Μετά ακολούθησέ με. Μα είμαστε έμποροι, πλούσιοι. Αδύνατο να κερδίσει ο πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Πιο δύσκολα εισέρχεται ο πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού παρά η καμήλα σε τρύπα βελόνας. Τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Ό,τι είναι αδύνατο για τον άνθρωπο είναι δυνατό για το Θεό. Και πού ακριβώς θα είναι η Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να φανεί. Κανείς δεν θα πει «Να, εδώ είναι» ή «Ακόμα εκεί είναι». Η Βασιλεία του Θεού είναι ήδη ανάμεσά σας. Θα έρθει καιρός που θα επιθυμήσετε να δείτε έστω και μια μέρα του Υιού του ανθρώπου, αλλά δεν θα τη δείτε. Όπως η αστραπή λάμπει από τη μια μεριά του ουρανού ως την άλλη, έτσι θα είναι ο Υιός του ανθρώπου στη δική του μέρα. Πρώτα όμως πρέπει να υποφέρει πολύ και να περιβρονηθεί από τους ανθρώπους. Πιο εύκολο είναι να καταστραφούν ο ουρανός και η γη, παρά να μην εκπληρωθεί ο νόμος του Θεού. Πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν όσα βλέπετε, μα δεν τάδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε και δεν τ' άκουσαν. Τι πρέπει να κάνουμε? Τι λένε οι γραφές, πώς τις ερμηνεύετε? Αγάπα τον Κύριο και Θεό σου, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο το μυαλό σου. Και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Πολύ σωστά. Κάντε αυτά και θα ζήσεις. Ποιος είναι ο πλησίον μου? Αυτοί οι στρατιώτες. Και ο Κέσσερας. Κατέβαινε κάποιος από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε σε ληστές που τον χτύπησαν, τον έκδισαν και τον άφησαν μισοπεθαμένο. Κάποια στιγμή έτυχε να περάσει από εκεί ένας ιερέας. Σαν είδε τον άνθρωπο, διάβηκε στην απέναντι μεριά του δρόμου. Ένας Λεβίτης που περνούσε από εκεί πλησίασε, τον είδε και μετά και αυτός τον προσπέρασε. Σε λίγο ένας Σαμαρίτης που ταξίδευε σε εκείνα τα μέρη, όταν έφτασε κοντά και είδε τον πληγωμένο, τον σπλαχνίστηκε. Άλυψε με λάδι και κρασί τα τραύματά του, τον ανέβασε στο ζώο του και τον έφερε σε ένα πανδοχείο όπου τον περιποιήθηκε. Την επομένη έδωσε στον ξενοδόχο 2 δινάρια και του παράγγειλε: «Περιποιήσου τον άνθρωπο και εγώ όταν επιστρέψω θα πληρώσω ό,τι ακόμα ξοδέψεις γι' αυτόν». Ποιος από τους 3 αποδείχτηκε ο πλησίον σε αυτόν που τραυμάτισαν οι ληστές? Αυτός που τον σπλαχνίστηκε. Κάνε και εσύ το ίδιο. Αφήστε τα παιδιά να έλθουν κοντά μου και μην τα εμποδίζετε. Γιατί σε αυτά ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια σας λέω. Όποιος δεν δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού σαν μικρό παιδί, δεν θα εισέλθει σε αυτήν. Και όποιος δέχεται αυτό το παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται εκείνον που με έστειλε. Διότι ο μικρότερος είναι ο μεγαλύτερος. Συμβαίνει! Τι γίνεται εδώ? Είναι ο Ιησούς από την πόλη της Ναζαρέτ. Ιησού! Ιησού!
Γεια του Δαβίδ! Έλεσέ με! Τι θέλεις από μένα? Θέλω να ξαναδώ! Δες. Η πίστη σου σε έσωσε. Είδα ξανά! Είδα ξανά! Είδα ξανά! Βλέπω! Είδα ξανά! Ο Ιησούς πορευόταν προς την Ιερουσαλήμ και πλήθη τον συναντούσαν όπου περνούσε. Του ζητούσαν να τους δείξει το δρόμο της σωτηρίας και να τους πει περισσότερα για τη Βασιλεία του Θεού. Είναι αληθινός προφήτης! Κύριε μου, σώσε με! Σώσε μας, Κύριε, σώσε μας! Αλληλούια! Δείξε μας το σωστό δρόμο, Κύριε! Οι άνθρωποι είχαν αρχίσει πια να τον αποδέχονται σαν Μεσσία. Στην Ιεριχώ υπήρχε ένας τελώνης που λεγόταν Ζακχαίος. Ήθελε πολύ να δει τον Ιησού, αλλά το πλήθος τον εμπόδιζε. Ανέβηκε λοιπόν σε μια σικομουριά για να βλέπει καλύτερα. Είναι ο φοροϊσπράκτορας. Κατέβα γρήγορα, Ζακχαίε. Θα μείνω σπίτι σου απόψε. Στο σπίτι μου? Γιατί θα πάει στο σπίτι του? Πού τον ξέρει ο Ζακχαίος τον Ιησού? Ακούστε, δίνω τη μισή μου περιουσία στους φτωχούς. Και αν έκλεψα κάποιον από εσάς, θα του τα επιστρέψω τετραπλάσια. Ναι. Απίστευτο! Ένας τελώνης που επιστρέφει τους φόρους! Αδύνατον! Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς. Ακούστε. Φτάνουμε στην Ιερουσαλήμ, όπου θα εκπληρωθούν οι προφητείες για τον Υιό του ανθρώπου. Θα τον παραδώσουν στα έθνη. Θα τον περιγελάσουν, θα τον βρίσουν, θα τον μαστιγώσουν και θα τον θανατώσουν. Αλλά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Αν και γνώριζε ότι τον περίμενε ο μαρτυρικός θάνατος εκεί, ο Ιησούς χωρίς δισταγμούς βάδισε προς την Ιερουσαλήμ. Ο λαός χάρηκε και τον δέχτηκε ως βασιλιά και Μεσσία. Δάσκαλε, πες τους μαθητές σου να σοπάσουν. Σας λέω πως κι αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες και τα βράχια θα αρχίσουν να φωνάζουν. Ευλογημένος ο ερχόμενος! Πλησιάζει.
πλησιάζοντας την Ιερουσαλήμ, ατένισε την πόλη και έκλαψε για αυτήν. Ιερουσαλήμ, όνα μπορούσες να βλέπεις το δρόμο της ειρήνης, μα δεν μπορείς να το δεις. Θα έρθουν μέρες που οι εχθροί σου θα σε πολιορκήσουν, θα σε περικυκλώσουν και η πίεση από παντού θα είναι σκληρή. Μέσα σε αυτά τα τείχη θα σε αφανίσουν και εσένα και τα παιδιά σου. Και δεν θα αφήσουν πέτρα για πέτρα, γιατί δεν αναγνώρισες τη στιγμή που ο Θεός ήρθε και σε επισκέφτηκε. Ο Άγιος Ναός της Ιερουσαλήμ, τόπος προσευχής από παλιά, θύμιζε τώρα πια οίκο εμπορία. Πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, είκοσι, 21, 22. Είναι γραμμένο. Ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής. Μα εσείς τον κάνατε άντρο ληστών. Διώχνει τα ζώα μου. Σταματήστε τον. Σταματήστε τον. Τους φρουρούς. Φέρτε τους φρουρούς. Η δυσαρέσκεια των πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών μεγάλωνε όσο ο λαός τον αναγνώριζε ως βασιλιά. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί τον έχουν αποδεχθεί σαν βασιλιά. Βασιλιά! Βασιλιά ζητιάνων, πορνών και αμαρτωλών. Έχουμε ξαναδεί τέτοιους. Έρχονται, λένε τα δικά τους, φεύγουν και ξεχνιούνται. Μην είσαι τυφλός. Οι οπαδοί του αυξάνονται καθημερινά. Και ο κόσμος τον θαυμάζει. Και θα ρει πως είναι βασιλιάς. Σας προειδοποιώ όμως πως, αν αυτός ο άνθρωπος διαταράξει άλλο την ειρήνη, θα είστε υπεύθυνοι. Ίσως να έχεις δίκιο. Καιρός να αντιμετωπίσουμε τον Γαλιλαίο. Όσο ο Ιησούς καυτηρίαζε την υποκρισία των γραμματέων και φαρισαίων, τόσο αυξάνονταν και οι οπαδοί του ανάμεσα στους Ιουδαίους. Αλλά το ίδιο αυξανόταν και η αντίδραση εκείνων που κατηγορούσε. Στο ναό ο Ιησούς είδε μια φτωχή γυναίκα να προσφέρει δύο χάλκινα νομίσματα. Είναι πολύ λίγα. Δεν έχεις άλλα. Σας λέω πως τούτη δω η χείρα έδωσε περισσότερο από όλους τους άλλους. Γιατί οι άλλοι έδωσαν από το περίσσευμα του πλούτου τους. Ενώ αυτή που είναι φτωχιά έδωσε όλα τα υπάρχοντά της. Πες μας, με τι δικαίωμα κάνεις αυτά τα πράγματα? Ποιος σου έδωσε την εξουσία? Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ο Ιωάννης το δικαίωμα να βαπτίζει το πήρε από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Τι θα απαντήσεις? Αν πούμε από το Θεό, θα πει τότε, γιατί δεν τον πιστέψατε? Αν όμως πούμε από τους ανθρώπους, τότε όλο το πλήθος θα μας λιθοβολήσει. Είναι όλοι βέβαιοι πως ο Ιωάννης ήταν προφήτης. Δεν γνωρίζουμε από πού το πήρε. Τότε ούτε κι εγώ σας λέω με τι δικαίωμα τα κάνω όλα αυτά. Κάποτε ένας άνθρωπος που είχε φυτέψει ένα μπέλι, τον νίκιασε σε γεωργούς. Και έφυγε για πολύ καιρό. Όταν έφτασε ο καιρός του τρίγου, έστειλε τον υπηρέτη του στους γεωργούς.
για να πάρει το μερίδιο που του αναλογούσε. Τον χτύπησαν όμως και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Έτσι έστειλε έναν άλλον υπηρέτη. Αλλά οι γεωργοί τον έδιραν κι αυτόν. Τον ταπείνωσαν και τον έστειλαν πίσω χωρίς να του δώσουν τίποτα. Τότε έστειλε έναν τρίτο υπηρέτη. Μα οι γεωργοί τον πλήγωσαν κι αυτόν και τον έδιωξαν. Ο ιδιοκτήτης σκέφτηκε, τι να κάνω. Θα στείλω τον αγαπημένο μου μοναχογιό. Σίγουρα αυτόν θα τον σεβαστούν. Μα όταν οι γεωργοί τον είδαν να έρχεται, είπαν, αυτός είναι ο γιος του ιδιοκτήτη. Ας τον σκοτώσουμε και η περιουσία θα γίνει δική μας. Πες μας κι άλλα, κύριε. Αφού τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη, τον σκότωσαν. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει ο ιδιοκτήτης σε τέτοιους γεωργούς? Θα έρθει, θα τους εξολοθρεύσει και θα δώσει το αμπέλι σ' άλλους. Τι σημαίνει αυτή η γραφή? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστο οι χτίστες αποδείχτηκε ο πιο σημαντικός. Όποιος άνθρωπος πέσει πάνω σε αυτόν θα γίνει κομμάτια. Κι αν κάποιον αυτός ο λίθος τον χτυπήσει, τότε θα τον συντρίψει. Δάσκαλε, το ξέρουμε πως λες και διδάσκεις πάντα το σωστό. Δεν επηρεάζεσαι από την κοινωνική θέση των ανθρώπων, αλλά διδάσκεις την αλήθεια του Θεού για όλους. Πες μας, θεωρείς σωστό να πληρώνουμε το φόρο στον Κέσσαρα ενάντια στο νόμο μας? Δώστε μου ένα δινάριο. Τι είναι το πρόσωπο και το όνομα έχει επάνω? Του Κέσσαρα! Δώστε λοιπόν στον Κέσσαρα όσα ανήκουν στον Κέσσαρα. Και στο Θεό όσα ανήκουν στο Θεό. Τι έχεις να απαντήσεις τώρα? Έφτασε η ημέρα των αζήμων που ονομάζεται Πάσχα. Και ο Ιησούς έστειλε τον Σίμωνα Πέτρο και τον Ιωάννη να ετοιμάσουν το γεύμα για το Πάσχα. Θέλω τόσο πολύ να δειπνήσω μαζί σας για τελευταία φορά αυτό το Πάσχα. Γιατί σας λέω, δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό παρά μόνο στη Βασιλεία του Θεού. Ευλογημένος είσαι, Κύριε Θεέ, Βασιλιά του Σύμπαντος, που μας δίνεις τον καρπό από τα μπέλη. Πάρτε το και μοιραστείτε το. Σας λέω, εγώ δεν πρόκειται να ξαναπιώ από αυτό μέχρι να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Ευλογημένος είσαι, Κύριε Θεέ, Βασιλιά του Σύμπαντος, που μας δίνεις τον άρτο από τη γη. Αυτό είναι το σώμα μου που θυσιάζεται για σας. Αυτό να κάνετε για να με θυμάστε. Αυτό το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη σφραγισμένη με το αίμα μου, που χύνεται για χάρη σας. Κάποιος όμως από εσάς θα με προδώσει και βρίσκεται εδώ μαζί μας. Βέβαια, ο Υιός του ανθρώπου θα πορευτεί όπως το καθόρισε ο Θεός, μα αλίμονο σε αυτόν που θα τον προδώσει. Δεν μπορεί. Αδύνατον. Μα πώς είναι δυνατόν? Πες μας τον προδότη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ούτε ο κόσμος μπορεί να το πιστέψει.
Ο μεγαλύτερος μεταξύ σας να γίνει σαν το μικρότερο. Και ο αφέντης σαν τον υπηρέτη. Γιατί ποιος είναι ανώτερος? Αυτός που κάθεται να φάει ή αυτός που τον υπηρετεί? Αυτός που κάθεται να φάει, φυσικά. Εγώ όμως είμαι ανάμεσά σας για να σας υπηρετήσω. Ήσασταν κοντά μου σε όλες τις δοκιμασίες. Και όπως ο πατέρας μου μου δώσε τη βασιλεία, έτσι κι εγώ τη δίνω σε εσάς. Για να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι της βασιλείας μου. Και να καθίσετε σε θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Μα αυτό είναι θαυμάσιο. Σίμων, Σίμων, άκουσέ με. Ο Σατανάς θέλησε να σας κοσκινήσει. Όπως ακριβώς γίνεται και με το σιτάρι, για να ξεχωρίσει από το άχυρο. Αλλά εγώ προσευχήθηκα για να μην σε εγκαταλείψει η πίστη σου. Και όταν επιστρέψεις σε μένα, στήριξε τα αδέλφια σου. Κύριε, μαζί σου είμαι έτοιμος και φυλακή να πάω. Και να πεθάνω. Πέτρο, άκουσέ με. Πριν ακόμα λελήσει σήμερα ο πετεινός, τρεις φορές θα με απαρνηθείς. Όταν σας απέστειλα χωρίς χρήματα, πείτε μου, σας έλειψε κάτι? Όχι, τίποτα. Μα τώρα όποιος έχει χρήματα οι αποσκευές σας τα πάρει. Και όποιος δεν έχει μαχαιρία, ας πουλήσει τα ημάτια του και ας αγοράσει. Γιατί σας λέω. Οι γραφές λένε ότι τον κατέταξαν με τους παρανόμους. Και ό,τι είναι γραμμένο για μένα, τώρα εκπληρώνεται. Ορίστε. Εδώ έχω δύο μαχαίρια, κύριε. Φτάνει πια. Και το Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων συνήλθε για να αποφασίσει πώς θα απαλλαγεί από τον Ιησού. Τότε μπήκε ο Σατανάς στον Ιούδα τον Ισκαριώτη, που ήταν ένας από τους 12. Συμφώνησε με τους αρχιερείς να παραδώσει τον Ιησού, ο οποίος είχε φύγει από την Ιερουσαλήμ για να προσευχηθεί στο όρος των ελαιών. Προσεύχεστε για να μην έλθετε σε πειρασμό. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού για 30 αργύρια. Γνωρίζοντας πως η ώρα της θυσίας του για τις ανθρώπινες αμαρτίες ήταν κοντά, ο Ιησούς προσευχήθηκε. Πατέρα, εάν εσύ το επιθυμείς, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα. Αλλά ας μην γίνει το θέλημά μου, μα το δικό σου το θέλημα. Και ένας άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό για να τον ενισχύσει. Και ο ιδρώτας του έγινε σταγόνες αίμα που πέφτανε στη γη. Γιατί κοιμάστε? Σηκωθείτε. Προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό.
Ιούδα. Με φίλημα προδίδεις τον Υιό του ανθρώπου. Κύριε, να τους χτυπήσω με το μαχαίρι. Πιάστε τον! Φτάνει πια. Θαύμα. Ληστής είμαι και ήρθατε με ξύλα και μαχαίρια. Ήμουν κάθε μέρα στο ναό. Γιατί δεν με συλλάβατε? Αλλά αυτή είναι η ώρα σας. Η ώρα που κυβερνάει το σκοτάδι. Συλλάβετε τον. Μη σας φύγει. Οι στρατιώτες τον έσυραν στην αυλή και τον χλέβαζαν. Αυτός είναι μανδύας για βασιλιά. Πες μας, ξέρεις τι θα γίνει? Θα μας σώσεις, βασιλιά μας. Θα μας σώσεις. Και αυτός ήταν μαθητής του. Τι λες, γυναίκα, δεν τον ξέρω. Ναι, τους είδα μαζί. Ταπεινή σου δούλη! Πώς σου φαίνομαι από εκεί κάτω, ε! Και εσύ από αυτούς είσαι. Μα όχι, δεν είμαι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως ήταν και αυτός με τον Ιησού. Είναι και αυτός από τη Γαλιλαία. Φύγε από εδώ. Άνθρωπέ μου, δεν καταλαβαίνω τι λες. Ο Ιησούς έστρεψε το βλέμμα του στον Πέτρο. Ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του Κυρίου. Πριν ακόμα λαλήσει σήμερα ο πετεινός, θα μ' αρνηθείς τρεις φορές. Κύριε, συγχώρα με, μετανιώνω και προσεύχομαι σε σένα το σπλαχνικό Θεό. Σε σένα που συγχώρεσες τους πατέρες μας όταν εναντιώθηκαν στο λόγο σου. Αν και το άξιζαν όλους να τους καταστρέψεις, όμως η αγάπη σου και η χάρη σου τους λύτρωσαν. Συγχώρεσέ με που σε απαρνήθηκα. Ποιος σε χτύπησε? Προφήτεψε. Ποιος θα σε χτυπήσει? Σταματήστε. Σταματήστε, είπα. Φέρτε τον στο συνέδριο. Άντε. Το συνέδριο συγκεντρώθηκε για να ανακρίνει τον Ιησού.
πες μας, ώστε εσύ είσαι ο Μεσσίας. Και να σας πω, δεν θα με πιστέψετε. Και αν σας ρωτήσω, δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. Αλλά από τώρα ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Εσύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού? Εσείς λέτε ότι είμαι. Ναι, είναι ένοχο. Μα τον ακούσατε. Τον ακούσατε τι λέει. Λάσφημος. Είναι ένοχος. Είναι ένοχος. Ένοχος. Ναι, το ακούσαμε τι είπε με τα ίδια μας τα αυτιά. Θα τον πάμε στον Πιλάτο. Ναι, ναι, πάρτε τον. Για εδώ στον Πιλάτο. Πάρτε τον. Να φύγει από εδώ. Αυτός πρέπει να το δικάσει. Πάρτε τον. Κουνήσου. Και τον φέρανε στον Πόντιο Πιλάτο, τον πιο σκληρό από όλους τους Ρωμαίους διοικητές, που είχε σταυρώσει χιλιάδες ανθρώπους. Και τώρα εσείς τι θέλετε εδώ, τέτοια ώρα πρωί-πρωί? Πιάσαμε αυτόν τον άνθρωπο που ξεσηκώνει το λαό μας. Έκανε πολύ μεγάλη φασαρία μέσα στο λαό. Ποια θα είναι η τιμωρία του? Καταδίκασα τον. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να τον καταδικάσω, κανένα λόγο. Εκκρίθη ένοχος, μας εμποδίζει να δίνουμε φόρους στον Κέσσαρα. Και λέει πως είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς. Βασιλιάς? Ώστε εσύ είσαι ο βασιλιάς των Εβραίων. Εσύ το είπες. Ξεκίνησε από τη Γαλιλαία και μετά ήρθε εδώ. Στη Γαλιλαία? Είναι από τη Γαλιλαία. Επομένως, να το πάτε γρήγορα στον Ηρώδη. Είναι ακόμα εδώ στην Ιερουσαλήμ, δεν είναι? Πηγαίνε το στον Ηρώδη. Ποιος είπες πως είσαι? Ποιοι είναι αυτοί που ονομάζεις μαθητές σου? Πολλοί διαδίδουν ότι κάνεις θαύματα. Κάνε κάτι και για μένα. Κύριε μου, έχει ξεσηκώσει όλο το λαό μας. Λέει πως είναι ο βασιλιάς. Αυτός εδώ. Βασιλιάς. Μεγαλειότατε. Χτυπήστε τον. Πηγαίνετε εδώ στον Πιλάτο. Εδώ είναι η επαρχία του. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα άξιο θανάτου. Θα τον μαστιγώσω λοιπόν και θα τον απολύσω.
Μας χρωστάς όπως κάθε χρόνο να ελευθερώσεις κάποιον για τη γιορτή του Πάσχα. Ελευθέρωσε τον Βαραβά. Το Βαραβά. Ναι. Βέβαια, το Βαραβά. Θάνατος αυτόν. Δώσ' μας τον Βαραβά. Σταύρωσέ τον! Ναι, σταύρωσέ τον! Εσύ και εσύ, μαστιγώστε τον. Γιατί τον βασανίζετε! Αφήστε τον! Είναι ο Μεσσίας! Δεν έκανε τίποτα! Σηκώστε τον. Φώναζαν όλο και πιο δυνατά ζητώντας τη σταύρωση του Ιησού. Έτσι ο Πιλάτος διέταξε την καταδίκη του. Ελευθέρωσε όπως το ζήτησαν τον Βαραβά, που ήταν επαναστάτης και φωνιάς, και παρέδωσε τον Ιησού να σταυρωθεί. Εσύ, πώς σε λένε? Σίμωνα Κυριναίο, κύριε. Πήγαινε εκεί. Κόψε τα σκοινιά. Εσύ, βάλα τον. Εμπρός, σκουνί σου. Εσένα, κύριε Κλέμε, πιες λίγο, πιες. Πιες, κύριε. Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα. Κλάψτε για σας και για τα παιδιά σας. Γιατί αν κάνουν όλα αυτά στο χλωρό δέντρο, τι θα συμβεί άραγε στο ξερό? Ο Θεός να σε βοηθήσει. Θα προσευχόμαστε για σένα. Άντε! Προχώρα, κουνήσου! Γρήγορα! Γρήγορα! Άντε, προχώρα! Άντε, κουνήσου! Γρήγορα! 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 Προχώρα! Κουνήσου! Κουνήσου, άντε! Προχώρα!
τελειώνετε, τελειώνετε! Συγχώρα τους, πατέρα. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Έσωσε άλλους. Θα σώσει τον εαυτό του. Ναι, σώσε τον εαυτό σου αν είσαι ο Μεσσίας. Κατέβα από το σταυρό. Δείξε μας κανένα θαύμα. Ιησούς σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο ληστές για να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού που εκατοντάδες χρόνια πριν είχαν αρθρώσει οι προφήτες. Τέτοιο χιτώνα δεν το φοράει ο καθένας. Φέρ το χιτώνα, πρόσεξε μη σκιστεί. Άντε, μην κάθεσαι. Να δούμε ποιος θα το κερδίσει. Ρίξ' το τώρα. Έλα, έλα, τέλειωνε. Ποιος θα το κερδίσει. Είσαι πολύ τυχαίος. Κέρδισα. Τι θα το κάνεις τώρα που το κέρδισες. Και πάνω από το κεφάλι του κάρφωσαν επιγραφή που έγραφε «Ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Σώσε τον εαυτό σου αν είσαι βασιλιάς των Ιουδαίων. Δεν είσαι εσύ ο Μεσσίας. Σώσε τον εαυτό σου και εμάς μαζί. Δεν φοβάσαι το Θεό. Αυτός δεν έκανε κανένα.
κακό. Και ας τον σταύρωσαν μαζί μας. Θυμήσουμε, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Αλήθεια σου λέω. Σήμερα θα είσαι στον παράδεισο. Μαζί μου. Και ενώ ήταν κατά μεσήμερο, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη μέχρι τις 3 το απόγευμα. Το πέτασμα του ναού σχίστηκε στη μέση, από πάνω έως κάτω. Πατέρα... Στα χέρια σου... Παραδίδω το πνεύμα μου. Όταν ο εκατόνταρχος είδε τι έγινε, δόξασε το Θεό. Ύψιστε Θεέ, αυτός ο άνθρωπος ήταν αθώος. Ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, μέλος του Συνεδρίου, άνθρωπος καλός και δίκαιος, που δεν ήταν σύμφωνος με αυτή την πράξη, ήρθε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού για να το θάψει πριν από το Σάββατο. Αφήστε μας. Θέλουμε να δούμε την ταφή του Κυρίου μας. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Αλλά πάμε. Το Σάββατο πλησιάζει. Την Κυριακή, πριν ακόμα χαράξει, ήρθαν οι γυναίκες μ' αρώματα και μοίρα. Ο τάφος ήταν ανοιχτός και όταν μπήκαν μέσα, δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου. Γιατί ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ,
αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε τι σας είπε στη Γαλιλαία. Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλά, θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Ακούστε, η πέτρα είχε κυλήσει μακριά. Μπήκαμε μέσα. Μα το σώμα του Κυρίου έλειπε. Τι, το σώμα του Κυρίου έλειπε. Τότε δύο άγγελοι εμφανίστηκαν που έλαμπαν σαν τον ήλιο και μας είπαν: «Γιατί ζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς?» Αλήθεια. Πιστέψτε μας. Αλήθεια είναι. Τους είδαμε. Πηγαίνετε να δείτε και μόνοι σας. Ο τάφος ήταν άδειος. Ο Κύριος μας έλειπε. Πέτρο, πρέπει να μας πιστέψεις. Ο Ιησούς εμφανίστηκε σε δύο μαθητές του και εκείνοι ενθουσιασμένοι επέστρεψαν να βρουν τους άλλους. Στα αλήθεια αναστήθηκε ο Κύριος. Εμφανίστηκε στο Σίμωνα. Εμείς δεν τον αναγνωρίσαμε. Στο δρόμο. Μα όταν έκοψε το ψωμί, τον γνωρίσαμε. Στους Εμαούς. Πολύ παράξενο να πάει εκεί. Ειρήνη σε εσάς. Γιατί ταραχτήκατε? Γιατί σας βασανίζουν οι αμφιβολίες? Δείτε τα χέρια και τα πόδια μου. Εγώ είμαι ο ίδιος. Αγγίξτε με και θα δείτε. Ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως εγώ. Αυτό ήταν που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμα μαζί σας. Όσα γράφτηκαν για μένα στο όνομα του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς, έπρεπε να εκπληρωθούν. Οι γραφές έτσι λένε. Ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και στο όνομά του να κηρυχθεί μετάνοια η σάφηση αμαρτιών σε όλα τα έθνη επί της γης. Αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Σεις είστε μάρτυρες για όλα αυτά. Κι εγώ θα στείλω σε εσάς ό,τι υποσχέθηκε ο πατέρας μου. Μείνετε στην πόλη. Μέχρι να σας δοθεί δύναμη από τον ουρανό. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Μου δόθηκε όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάντε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντας τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και διδάξτε τους να τηρούν όλα όσα σας παρήγγειλα. Κι εγώ είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν. Πολλά χρόνια πριν, οι προφήτες έγραψαν ότι ο Θεός θα έστελνε το Μεσσία να σώσει τους αμαρτωλούς και να τους συμφιλιώσει με το Θεό. Η ζωή του Ιησού φανερώνει πως εκείνος είναι πραγματικά ο σωτήρας που έστειλε ο Θεός.
Ο προφήτης Ισαΐας έγραψε: «Μία παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει έναν γιο». Και έτσι έγινε. Η Μαριάμ έμεινε έγκυος από τη δύναμη του Θεού και γέννησε τον Ιησού. Όπως είναι γραμμένο στις γραφές, το θαύμα της γέννησης του Ιησού ήταν το σημάδι του Θεού πως εκείνος ήταν ο Μεσσίας, αυτός που ο Θεός τον ονομάζει γιο του. Στο πρόσωπο του Ιησού, οι άνθρωποι έβλεπαν ποιος είναι ο Θεός και τι δύναμη έχει. Θεράπευε ανθρώπους, συγχωρούσε τις αμαρτίες τους και τους υποσχόταν μια θέση στην αιώνια βασιλεία του. Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του υπομένοντας την τιμωρία για να απαλλάξει τους ανθρώπους από την αμαρτία. Ύστερα αναστήθηκε, δείχνοντας πως η δύναμή του ήταν πιο μεγάλη από τη δύναμη του θανάτου. Ο Ιησούς, ο Μεσσίας, είχε πει: «Έχω τη δύναμη να προσφέρω τη ζωή μου και να την πάρω πάλι πίσω». Η ζωή του Ιησού ήταν έτσι ακριβώς όπως είχαν γράψει οι προφήτες για τη ζωή του Μεσσία. Η ζωή του επιβεβαίωσε πως ο Άγιος Λόγος του Θεού είναι αληθινός και δεν αλλάζει. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε: «Ο ουρανός και η γη θα πάψουν να υπάρχουν, τα λόγια μου όμως ποτέ». Στην αρχή, ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα και τη γυναίκα για να ζουν ευτυχισμένοι μαζί του. Αλλά εκείνοι δεν εμπιστεύτηκαν τον Θεό και δεν υπάκουσαν στις εντολές του. Στις γραφές είναι γραμμένο ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν μαζί με τον Θεό. Όπως είχε στείλει ο Θεός ένα κρυάρι να πεθάνει στη θέση του γιου του Αβραάμ, έτσι έστειλε και τον Ιησού το Μεσσία να πεθάνει στη θέση όλων των ανθρώπων. Με τη ζωή του, το θάνατο και την Αναστασή του, έφερε και πάλι κοντά στο Θεό τους ανθρώπους που πιστεύουν σε Αυτόν. Γι' αυτό όσοι ακολουθούν τον Ιησού δεν θα τιμωρηθούν στην κόλαση, αλλά θα ζουν αιώνια μαζί με το Θεό στον Παράδεισο. Όταν αναστήθηκε ο Ιησούς, είπε στους μαθητές του: «Σε όλα τα έθνη θα κηρυχθεί στο όνομά μου η συγχώρεση του Θεού για τις αμαρτίες όλων όσοι μετανοούν και πιστεύουν σε Αυτόν». Ο Ιησούς είπε ακόμη ότι θα έστελνε το Άγιο Πνεύμα του Θεού για να είναι με όσους τον αγαπούν, να τους δείχνει την αλήθεια και να τους δίνει τη δύναμη να ζουν όπως θέλει ο Θεός. Όταν μια αμαρτωλή γυναίκα μετάνιωσε για τις αμαρτίες της και ακολούθησε τον Ιησού, εκείνος της είπε: «Οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί. Η πίστη σου σε έσωσε». Ο Ιησούς είπε ότι όταν οι άνθρωποι τον αγαπούν, αυτό είναι ένα σημάδι ότι ο Θεός έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες τους. Ο Ιησούς, ο Μεσσίας, κάλεσε τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Όταν ο ληστής επάνω στο σταυρό πίστεψε στον Ιησού και του ζήτησε να τον σώσει, ο Ιησούς του είπε: «Από σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού μπορεί να ξεκινήσει μια καινούρια ζωή μαζί του, λέγοντας τα παρακάτω λόγια: «Θεέ μου, είσαι Άγιος και ένδοξος. Σε ευχαριστώ γιατί με αγαπάς. Λυπάμαι που δεν έζησα σύμφωνα με τις εντολές σου και αμάρτησα. Σε ευχαριστώ γιατί έστειλες τον Ιησού που πέθανε πάνω στο σταυρό για μας και μετά αναστήθηκε. Σε ευχαριστώ γιατί εκείνος υπέμεινε την τιμωρία για τις δικές μου αμαρτίες. Θέλω να ακολουθήσω το θέλημά σου και να δεχτώ τον Ιησού σαν σωτήρα και Κύριό μου. Σε ευχαριστώ που συγχωρείς τις αμαρτίες μου και που μου ανοίγεις το δρόμο για την αιώνια βασιλεία σου. Σου ζητώ να στείλεις το Άγιο Πνεύμα σου για να είναι μαζί μου και να μου δείχνει το δρόμο σου. Δώσε μου τη δύναμη να σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά και να ζω κατά το θέλημά σου. Μακάρι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να σε δοξάζουν. Αμήν». Ο Ιησούς είπε για τους μαθητές του: «Τα πρόβατα που είναι δικά μου ακούνε τη φωνή μου. Τους γνωρίζω και με ακολουθούν». Όσοι ακολουθούν τον Ιησού συναντιούνται μαζί με άλλους που τον αγαπούν, του μιλούν κάθε μέρα και μελετούν τα λόγια του. Θέλουν να ακολουθούν το παραδείγμά του και να μιλούν και σε άλλους για τον Ιησού. Ο Ιησούς τους δείχνει πώς να ζουν και τους δίνει δύναμη μέσα από το Πνεύμα του Θεού που ζει στις καρδιές τους. Θυμούνται πάντοτε τα λόγια που είπε ο Ιησούς στους δικούς του
πριν ανέβει στο θρόνο του στον ουρανό. Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη, και εγώ θα είμαι μαζί σας για πάντα, ως το τέλος του κόσμου.